Η Ουκρανία, το εμπόριο, η διμερή συνεργασία, η τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων ανάμεσα στο Γερμανό Καγκελάριο και τον Κινέζο Πρωθυπουργό στο Βερολίνο. Όλα Σόλτς είπε στο Λίκε Κιάνγκο ότι το Πεκίνο οφείλει να ασκήσει την επιρροή του στη Μόσχα για να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη στον πόλεμο της Ουκρανίας που θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες των ΗΠΑ και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα έχει μια πολύ ειδική αποστολή. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της G20. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό η Κίνα να συνεχίσει να μην παρέχει όπλα στην επιτιθέμενη Ρωσία. Όλαφ Σόλτς υπερασπίστηκε τη γραμμή της γερμανικής οικονομικής απεξάρτησης από την Κίνα, επισημένοντας ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Κινέζος Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιδίωξη του Πεκίνου είναι η αναβάθμιση των σχέσεων. Κίνα και Γερμανία είναι δύο μεγάλες χώρες με επιρροή και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο χέρι με χέρι. Να συμβάλλουμε στην παγκόσμια ειρήνη και στην παγκόσμια ανάπτυξη.